Πρόκειται για ένα έργο το οποίο έχει εξελιχθεί σε φιάσκο και με όλα τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του να έχουν τυναχθεί στον αέρα. Ο λόγος για το έργο ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου Ηρακλείου, έργο το οποίο είχε χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους 18 μήνες. 2 χρόνια μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και αφού ακολούθησαν τραγελαφικές καταστάσεις γύρω από την ποιότητα και την αλλαγή των υλικών, το έργο παραμένει παγωμένο στο υπόλοιπο τμήμα και με τους καταστηματάρχες να αντικρίζουν πριν από λίγες μέρες συνεργεία να αντικαθιστούν τις σπασμένες πλάκες. Και όλα αυτά με φόντο τη μεγάλη ζημιά που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις. Την περασμένη εβδομάδα, εδώ, αν ερχόσασταν να δείτε, αλλάζανε πλάκες οι οποίες είχαν σπάσει και ήταν μία μέρα συνεργείο και άλλαζε πλάκες σπασμένες εδώ στη δικαιοσύνη, γιατί δεν αντέξανε. Αυτές οι πλάκες είναι 6 μηνών. Όπως τώρα τις τελευταίες εξελίξεις με τον τουρισμό που έχουν θορυβηθεί όλοι για αυτά που έχουν συμβεί, αν αναλογιστούν μέσα στο κέντρο του Ηρακλείου τόσα χρόνια, ας δούνε πόσα εκατομμύρια τζίρο έχουν χάσει οι επιχειρηματίες, πράγμα που ούτε τους ενδιαφέρει. Το τοπίο γύρω από την τύχη του υπόλοιπου έργου ανάπλασης παραμένει θολό, καθώς εκκρεμεί η απόφαση του διοικητικού εφετείου Χανίων, στο οποίο προσέφυγε ο ανάδοχος, διεκδικώντας την ακύρωση της απόφασης για την έκπτωσή του. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησε νέο κύκλο ταλαιπωρία στο Ιστορικό Κέντρο για δημότες και επαγγελματίες, καθώς ξεκίνησαν οι εργασίες υπογειοποίησης των δικτύων της ΔΕΗ στο υπόλοιπο τμήμα του έργου ανάπλασης, με την αρχή να γίνεται σε συμβολή της δικαιοσύνης με την οδό Εύανς ως την οδό Χατζημιχάλη Γιάνναρη, ενώ σε επόμενη φάση στην 1821. Δεν τελειώνει κανένα στην ώρα του. Καθυστερήσεις δεν υπάρχουν. Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν στην Ελλάδα, είμαστε, κοπέλα μου. Οπότε τι λέτε σε δημοτική αρχή? Η Βασίλη ξεκίνα μέρα νύχτα και το βράδυ να δουλεύουν. Μπορούν. Στο εξωτερικό γιατί δουλεύουν? Εδώ δεν μπορούν, τι είμαστε εμείς? Πολλά μαγαζά που δεν μπορώ να μπω τώρα, πάει μέσα για να παραδώσω. Και κουβαλάω τώρα από τον Άγιο Μινά και πάω στη Δεδάλου στα Λιοντάρια. Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία? Πιστεύω τέλος αρχές Οκτωβρίου να ξεκινήσουν στην 21. Δεν υπάρχει περίπτωση να εννοεί τον Οκτώβριο, ούτε τον Νοέμβριο, ούτε τον Δεκέμβριο. Σωστά, για να μπει μέσα ο εργολάβος, αλλά και για να φτιάξει το έργο της ΔΕΗ. Ποιος θα υλοποιήσει μετά το έργο, εσείς ή εγώ? Πάντως, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Ανασασάκης διαβεβαιώνει ότι οι σχετικές εργασίες υπογειοποίησης των δικτύων της ΔΕΗ στην 1821 θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.